κατάλληλο για όλους. Σήμερα στο Σεφ στον Αέρα, η Τασούλα Κουφοπούλου έρχεται από την Καρδίτσα για να μας μάθει να φτιάχνουμε την τραχανομπατζίνα. Τασούλα, ο άντρας είναι πολύ τυχερός. Και η πελάτη, συμπαντικό αυτό. Τάλιο. Τη μοναδική κοφτή καρδιτσιώτικη. Αυτό δεν το αγγίζει κανένας, έτσι. Όπως είναι, το παίρνω σπίτι. Και μια εύκολη σοκολατόπιτα με σάλτσα καραμέλας. Δεν έχω φάει ρότερη σοκολατόπιτα για να μην πλατιάζω. Έχει η Καρδίτσα, η πολύ αγαπημένη μας Τασούλα Κουφοπούλου μας ήρθε με το τρένο φορτωμένη τα ψιά και όχι μόνο. Την καρδιτσιώτικη κουζίνα τη χαρακτηρίζει η πολύ νοστιμιά που βγάζουμε στα πιάτα μας και οι πολύ ωραίες πίτες μας. Στη δουλειά μου απολαμβάνω πάρα πολλά πράγματα, αλλά πιο πολύ με ευχαριστεί γιατί θεωρώ ότι εμείς οι μάγειροι είμαστε κατά κάποιο τρόπο μάγοι, γιατί δημιουργούμε συναισθήματα έξω στον κόσμο και αυτό το βλέπουμε από το παραθυράκι της κουζίνας και μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Δεν θα αποχωριζόμουν ποτέ την ωραία μου Καρδίτσα και δεν θα μπορούσα ποτέ να ζήσω στην Αθήνα. Βέβαια, ποτέ μιλές ποτέ. Θα ήθελα πάρα πολύ να αντιλαμβάνονται όλοι οι άνθρωποι που ανοίγουν την πόρτα από το απόμερο και μπαίνουν και κάθονται μέσα, να βλέπουν το μεράκι μου και την αγάπη μου και να το παίρνουν όλοι θετικά. Δυστυχώς δεν το αντιλαμβάνονται όλοι αυτό και με στεναχωρεί. Εδώ δες τι έφερε! Γεια σου Ελένη μου, τι κάνεις? Καλώς όρισες. Λοιπόν. Καλά, δεν θα το πιστέψετε ότι αυτό ήρθε με το τρένο όπως το βλέπετε. Για σένα. Καλά, είναι απίστευτο. Απίστευτο. Εδώ δες με μπούρμπερι αμπαλάς, το οποίο όμως φοβολάει αρμπαρόριζα στα δεντρολίβανα. Και βέβαια το πιο συγκλονιστικό από όλα. Σου έχω φέρει βασιλικό, αγιορίτικο, ναι, και χειμωνιάτικο. Αυτό έτσι ταξίδεψε έτσι με το τρένο, έτσι, μαζί έτσι, με τα ταψιά. Εντάξει, είσαι απίστευτη, τι να πω, δεν έχω λόγια. Εδώ μπομπότα, σου έχω μπομπότα. Τήλιο, που ηρεμεί το βράδυ να το πιεις πριν κοιμηθείς, ναι, κάνεις υπέροχα όνειρα. Από το δέντρο μιας φίλης μου, στην αυλή της. Και είναι και υπέροχο δέντρο το τήλιο. Ναι, μου σκοφολάει. Ο γνωστός, Καρδίτσα χωρίς τραχανά δεν γίνεται. Δεν υπάρχει, και σπίτι και νοικοκυρά χωρίς τραχανά. Βέβαια, και αυτό νομίζω είναι το καλύτερο από όλα. Τριφτό κιδόνι με αρμπαρόριζα, την οποία πέρασα λίγο στα μικροκύματα για να αποξηραθεί. Και έχω μέσα καβουρδισμένο αμύγδαλο. Αυτό είναι το καλύτερο. Να σου πω, την αρμπαρόριζα κάπως αλλιώς τη λέτε εκεί. Μοσχομόλοχα. Μοσχομόλοχα. Έτσι. Καλά. Και πραγματικά είναι μολόγα που μοσχοβολάει. Χριστέ μου, κάτσε να τα βάλουμε εδώ παρεούλα μας. Μαζί με το υπέροχο κοφτό. Το κοφτό ελπίζω να μην το έκανες και εσύ, γιατί θα αισθανθώ άχρηστη. Όχι, όχι, της μαμάς μου. Εντάξει. Και βέβαια ξεκινάμε με μια συνταγή η οποία τρελαίνουμε. Για τη συγκεκριμένη συνταγή απλά τρελαίνουμε. Λοιπόν, για να δούμε πώς γίνεται η τραχανομπατζίνα. Λοιπόν, η τραχανομπατζίνα είναι λίγο παραποιημένη για να μπορεί να στέκεται τώρα στη σημερινή εποχή. Λοιπόν, πάμε για την κρεμούλα πρώτα για να κερδίσουμε χρόνο. Θα βάλουμε τα υλικά στην κρέμα. Για την κρέμα θα βάλουμε νεράκι. Άναψε τη φωτιά, βάζουμε το νεράκι. Περιμένουμε λίγο να ζεσταθεί. Λίγο αλάτι θέλουμε να ρίξουμε στο νεράκι μας. Και θα ρίξουμε μετά το τραχανά. Και ανακατεύουμε. Τι τραχανάς είναι αυτός τώρα? Ο οποίος τραχανάς είναι τραχανάς ξινός. Ξινός. Μπορείς να κάνεις πίτες, να το φας για πρωινό με
με μπουκίτσες από ψωμάκι ξεροψημένο. Ο ξενός τραχανάς έχει τη διαφορά από το γλυκό ότι πλάθεται το αλεύρι με ξενισμένο γάλα. Έτσι. Ναι. Αυτός ο συγκεκριμένος είναι με γιαούρτι. Λοιπόν, ζεστάρτε το νεράκι μας. Ναι, καλό νεράκι. Λοιπόν, το ρίχνουμε μέσα και ανακατεύουμε. Και βέβαια ένα τραχανάς δεν θέλει πάνω από 10 λεπτά για να. Όχι, γίνει λιγότερο. Ανάλογα πόσο χοντρός είναι. Mm. Όσο πιο χοντρός είναι ο τραχανάς, απαιτείται περισσότερος χρόνος στο βράσιμο. Λοιπόν, όσο εσύ κάνεις τον τραχανά, να αρχίσω εγώ να κάνω τη ζύμη. Okay. Λοιπόν, θα κάνω τη ζύμη. Θα βάλω το καλαμποκίσιο αλεύρι σε ένα μπολάκι. Λοιπόν, θα ρίξουμε baking powder. Θα ρίξουμε το γαλατάκι μας. Ανακατεύουμε με το χέρι μας. Να βάλω και το γάλα και μέσα. Και το γάλα, ναι. Και χαμηλώνουμε λίγο τη φωτιά για να μπορέσει να βράσει ο τραχανάς. Χαμηλώνουμε λίγο τη φωτιά, ναι. Και πάλι είμαστε από πάνω. Για να κάτι μας συνεχώς. Να θέλει χάιδεμα ο τραχανάς. Θέλει χάιδεμα. Λοιπόν, ρίχνουμε το γάλα, το τυράκι μας μέσα στη ζύμη. Φέτα ρίχνουμε. Φετούλα, ναι. Φέτα ρίχνουμε. Και νομίζω ότι δεν ταιριάζει να ρίξουμε άλλο πιο μαλακό τυρί, γιατί θα χαθεί. Ναι. Θέλουμε να υπάρχει λίγο μέσα στη ζύμη. Μετά θα ρίξουμε το βιτάμ. Όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ εύκολα και γίνονται όλα. Θα σε βοηθήσω. Γίνονται όλα γρήγορα. Πόσο θες, μια κουταλιά. Βιτάμ ρίχνουμε κατά βούληση, τώρα πιο πολύ. 2-3 κουταλιές, γιατί το καλαμποκάλευρο έχει την ιδιότητα να ζητάει λάδι, βούτυρο. Λιπαρή ουσία. Λιπαρή ουσία, ακριβώς. Είμαστε εντάξει. Όμως θα χρειαστώ λίγο καλαμποκάλευρο ακόμη. Από το δικό μας, Ελένη. Α, το δικό μας. Αφού το έχουμε στο καλαθάκι το δικό μας. Στο καλαθάκι μας. Γι' αυτό ακριβώς έφερα, αν μας λείψει κάτι να συμπληρώσουμε. Το φιόγκο του. Ανακατεύουμε, είναι η κρέμα έτοιμη. Α, ωραία, η κρέμα είναι έτοιμη, ναι. Το κλείσω δηλαδή, είμαστε και. Φτάνει, Ελένη, ευχαριστώ. Είναι έτοιμη η ζύμη μας. Α, είναι μαλακή, μαλακή ναι, αυτή. Ναι, 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 ναι. Είναι μαλακή, γιατί αν την κάνουμε πιο σφιχτή, θα είναι μετά το ψήσιμο πάρα πολύ σκληρή και δεν θα έχει γιατί ωραία. Γιατί αυτό τώρα το μποποτάλευρο ναι. θα φουσκώσει. Αυτό έτσι, ψήνεται με ναι. τα υγρά που έχει. Ναι. Λοιπόν, τελειώσαμε με τη ζύμη. Ναι. Τώρα παίρνουμε το ταψάκι μας, το βιταμώνουμε πολύ καλά. Πολύ καλά, Ελένη. Κάνουμε υπερβολές. Α. Δεν είδες που πήρα ναι, το κουτάλι ναι, και ναι. δεν πήρα πινελάκι, δεν σε ξέρω. Α, υπερβολές κάνουμε τώρα για να ξεκολλήσει μετά, αλλά και για να τραβήξει να γίνει τραγανό. Την έκανα την υπερβολή, σωστά, εντάξει. Λίγο ακόμη. Λίγο ακόμη. Και γύρω-γύρω για να το κάνουμε σαν τάρτα. Είμαστε μια χαρά. Τέλεια. Ευχαριστώ. Ρίχνουμε μέσα τη ζύμη. Στην ουσία είναι ο ίδιος χυλός περίπου δηλαδή που κάνουμε και για τη χορτόπιτα, την μπατζίνα με τα χόρτα. Τον πλαστό. Το πλαστό. Ακριβώς ο ίδιος ναι. χυλός είναι. Προσέχουμε να έχει παντού το ίδιο πάχος. Λοιπόν, κάνουμε έτσι γύρω-γύρω για να σηκωθεί σαν τάρτα. Είναι πάρα πολύ εύκολη πίτα και μπορεί μια καινούργια νοικοκυρά δεν θέλει να τεχνική. Κάνει. Όχι, καθόλου τεχνική. Ξέρεις τι λέμε συνέχεια νοικοκυρές και νοικοκυρές από κεκτημένη ταχύτητα. Σε πληροφορώ ότι συγκινούμε απίστευτα, διότι στο site και στο Facebook μου γράφουν συνέχεια άντρες οι οποίοι μαγειρεύουν δεινά, σε πληροφορώ. Τώρα πλέον μαγειρεύουν πάρα πολύ ναι, άντρες. Ναι, ναι. Και τολμώ να πω ότι μαγειρεύουν καλύτερα από τις γυναίκες. Και εγώ θα το πω, δεν μπορώ. Το ναι. τολμήσεις είναι μια αλήθεια. Είναι μεθοδικοί άντρες. Ναι. Λοιπόν, Ελένη, μη βιάζεσαι. Θα βάλουμε δε... μέσα το τυράκι μας. Α, βάζεις φέτα σπασμένη. Ναι, τώρα ναι, χοντρο ναι, σπασμένη. Ναι, ναι, είμαι σίγουρη ότι την κόβεις χοντρή. Ναι, χοντρά κομμάτια. Mm. Και τώρα θέλω πάλι λίγο, Ελένη, να το βάλεις πάλι στη φωτιά για να λιώσει το τυράκι. Α, ωραία. Μισό δευτερόλεπτο. Πάνω στη φωτιά. Λοιπόν. Θα χτυπήσω λίγο εδώ τα αυγουλάκια μας. Τα αυγουλάκια πού θα τα βάλεις? Μέσα στην κρέμα. Α, στην κρέμα. Ναι.
Λοιπόν, χτυπάμε ελαφρώς τα αυγά. Τη βγάζουμε τώρα από τη φωτιά. Θα πρέπει να την αφήσουμε 2-3 λεπτάκια για να μην μας κάψει το αυγό. Να μην γίνει όταν το αυγό ρεστό. Όταν όμως βιάζεσαι, μπορείς να το κάνεις ανακατεύεις γρήγορα. Ναι. Έλα, κάνε μια χαρά λοιπόν, θα δεις. Έλα. Με συνεχείς κινήσεις. Να, και αυτό το κόβεις λίγο. Έλα αυγές. Γρήγορα εσύ τώρα. Έτσι, τέλεια. Ωραία. Να το, μια χαρά. Τέλεια είμαστε. Ωραία. Λοιπόν, είναι έτοιμη. Την απλώνουμε τώρα στο ταψί. Να τη ρίξω. Ναι, έτσι. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Κάνε τώρα, φέρε μου λίγο την κουτάλα. Έτσι, να πάει παντού το ίδιο. Τέλεια, έγινε πάρα πολύ ωραία η κρέμα. Λοιπόν, τώρα χτυπάμε ένα βουλάκι για να κάνει ωραία κρούστα. Και το ρίχνουμε πάνω στην κρέμα, όπως κάνουμε στη γαλατόπιτα. Ναι, ναι. Τώρα πάλι με την κουτάλα μας και θα τρίψουμε λίγο τυράκι να το ρίξουμε πάνω. Μπορούμε να ρίξουμε φέτα και όποιος θέλει μπορεί να ρίξει και κάποιο άλλο τυράκι. Γραβιέρα, κασεράκι, κεφαλοτήρι, τριμμένο με το ψηλό το τρίφτη. Και αποκτάει έτσι μια πιο πικάντικη γεύση. Πιο... Και πιο ωραία κρούστα. Και πιο ωραία κρούστα. Λοιπόν, η πίτα μας είναι έτοιμη. Πόσους βαθμούς, πόση ώρα? Λοιπόν, γύρω στους 180-175 βαθμούς αέρα. Εγώ την ψήνω στον αέρα. Ναι. Θέλει περίπου 3 τέταρτα. Φαίνεται καθαρά, σε δείχνει μόνη της η πίτα όταν είναι έτοιμη. Γιατί εκτός το ότι ξεκολλάει από τις άκρες, είναι και στερεά, στερεοποιείται. Ροδοκοκκινίζει, στερεοποιείται. Ακριβώς. Σε ζεστό φούρνο, έτσι, προθερμασμένο. Ναι, σε προθερμασμένο φούρνο. Για τη συνταγή τραχανομπατζίνα θα χρειαστείτε: για ένα ταψί 30 εκατοστών, ένα φλιτζάνι γάλα, ένα φλιτζάνι καλαμποκάλευρο, ένα φακελάκι baking powder, 250 γραμμάρια φέτα και 5 κουταλιές της σούπας μαργαρίνη. Για την κρέμα τραχανά θα χρειαστείτε 2 ποτήρια νερό, ένα ποτήρι γάλα, 3 αυγά, μισό φλιτζάνι φέτα ή γραβιέρα και ένα ποτήρι τραχανά ξινό. Μα δεν είναι αριστούργημα αυτό και μας χοβολάει, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Να του βάλω και λίγο βασιλικό για τον ντεκόρ. Για τον ντεκόρ, ό,τι θέλεις. Και για το άρωμα. Γιατί τυριά έχει, του πάει βασιλικό. Του πάει, μια τέλεια, χαρά το κρέας μαζί. Ελένη, θα σε σερβίρω όμως όπως σερβίρω στο μωρό απόμερο. Κοιτάξτε εδώ τώρα τι κάνει αυτή η γυναίκα. Αυτό είναι, το έφερε μαζί της το πιάτο. Είναι το πιάτο από το εστιατόριο, το μαχαιροπύρνο και η πετσέτα. Και αυτά τα φτιάχνεις κάθε μέρα. Έτσι ακριβώς. Πιο πολύ στα τραπέζια. Αλλά όταν θέλω να περιποιηθώ κάποιον ιδιαίτερα. Και τι είπε τσέτα. Και τι, ναι. Λοιπόν, θα σε κόψω ένα κομμάτι να σε σερβίρω. Για να δεις τι τέλεια που είναι. Τα σούλα, ο άντρας σου είναι πολύ τυχερός. Είναι τυχερός. Και οι πελάτες σου μπορεί να το πω αυτό. Ναι. Για σένα έπεσε. Λοιπόν. Και ένα μικρό κομματάκι να δοκιμάσεις. Αυτό. Αυτό. Δοκίμασέ το. Η κρούστα είναι τρογανή, μυρίζει καλαμπόκι. Ναι. Και η κρέμα είναι πολύ ωραία. Πες μου, τι έχει να ζηλέψει από ένα πιάτο... Γκουρμέ, πες το. Ακριβώς. Μα είναι γκουρμέ. Ναι, είναι τέλεια. Σου κάνω και ξέρεις τι μου θύμισες τώρα. Πες μου. Συγκινήθηκα. Το γκρατέν της γιαγιάς μου. Η γιαγιά έκανε γκρατέν με μακαρόνια. Φέτα, μακαρόνια. Δηλαδή σου κάνει ο τραχανάς ότι είναι και λίγο ζυμαρικό μέσα. Ναι. Ζυμαρικό είναι το τραχανάς. Και έχει αυτή την ξυνήλα της φέτας, τα ωραία τα αρώματα και είναι και γλυκό ταυτόχρονα. Ναι, επειδή έχει το καλαμποκάλευρο. Δεν έχει την επιθετική γεύση που έχει τη ρόπιτα, ας πούμε. Είναι ένα πάρα πολύ γλυκό πιάτο. Και είναι πολύ ωραίο. Μπράβο, συγχαρητήρια. Τσιμπήσω ακόμη λίγο. Λίγο ακόμη. Τέλειο. Ωχ, δεν μου χύλωσε η σάλτσα. Τι να κάνω για να τη σώσω? Στο tip της ημέρας.
Μερικές φορές η σάλτσα που ετοιμάζουμε δεν δένει με τίποτα. Τι κάνουμε? Αν πρόκειται για κόκκινη σάλτσα, προσθέτουμε 1-2 κουταλιές πελτέ ντομάτας, ο οποίος θα δέσει τη σάλτσα και θα της προσθέσει ένα ακόμα πιο έντονο κόκκινο χρώμα. Εναλλακτικά, μια έξυπνη λύση είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα φακελάκι έτοιμη σούπας με τη γεύση της αρεσκίας μας. Ανακατεύουμε και έχουμε ένα υπέροχο γευστικό αποτέλεσμα. Στις λευκές σάλτσες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια κουταλιά corn flour που έχουμε διαλύσει σε λίγο κρύο νερό. Η σάλτσα δένει και έχει ακόμα καλύτερη γεύση. Και τώρα η Τασούλα θα μας κάνει ένα από τα ever αγαπημένα μου γλυκά. Πώς το λέτε? Λοιπόν, έχει τρεις ονομασίες. Το λέμε πουτίνγκα, σπάτουλα και κοφτή. Λοιπόν, για ξεκινάμε. Λοιπόν, θα αρχίσουμε, θα βάλουμε τους... Παίρνουμε τα αυγά, χωρίζουμε τα σπράδια από τους κρόκους και βάζουμε... Σε αυτό το μπολ, ναι. Βάζουμε τα σπράδια και κάνουμε μια ελαφριά μαρέγκα. Εγώ θα λέω. Ναι. Θα ρίξουμε μια πρεζούλα αλατάκι για να γίνει πιο σφιχτή η μαρέγκα. Μια πρεζούλα. Βοηθάει, ε. Βοηθάει, ναι. Στέκεται πιο καλά και γίνεται πιο αφράτη. Λοιπόν, κάνουμε τη μαρέγκα. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια παρένθεση, να χτυπήσουμε πρώτα τους κρόκους. Αλλά το μυστικό είναι ότι αν χτυπήσεις πρώτα τα σπράδια, δεν χρειάζεται να τα βγάλεις αυτά και να τα πλύνεις. Μετά πας κατευθείαν στον μπολ. Έτσι ακριβώς. Και ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα που χτύπαγα τη μαρέγκα, τη γιαγιά μου, που χτυπούσε τεράστιες ποσότητες σπραδιών με δύο πυρούνια. Με δύο πυρούνια. Και γινόταν έτσι. Και καλύτερη. Και καλύτερη. Απίστευτες. Λοιπόν, τώρα. Βάζουμε τους κρόκους σε ένα άλλο μπολ, ρίχνουμε και τη ζάχαρη και χτυπάμε ώστε να γίνει το μείγμα άσπρο. Είμαστε εντάξει. Είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, αφήνουμε εδώ στην άκρη και παίρνουμε ένα άλλο μπολ και ανακατεύουμε όλα τα στερεά υλικά. Ρίχνουμε πρώτα φρυγανιά. Λοιπόν, baking powder. Ρίχνουμε βανίλια. Ξυμυγδάλι ψηλό. Τα καρύδια. Τα καρύδια τα οποία τα χοντροκόβουμε και μετά τα χτυπάμε με ένα γουδί. Εμένα μου αρέσει αυτός ο τρόπος, γιατί στο μούλτι βγαίνουν τα έλαια που έχουν και γίνεται το γλυκό λίγο πιο βαρύ. Mm. Ρίχνουμε μια πρέζα γαρίφαλο. Γαρίφαλο θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί, γιατί πικρίζει αν βάλουμε μεγαλύτερη ποσότητα. Κανέλα. Κανέλα, αν θέλουμε, μπορούμε να προσθέσουμε και περισσότερη. Λοιπόν, και ξύνουμε ένα πορτοκάλι. Άλλα, το κάνω με εγώ. Το τριφτάκι μας. Έχεις λοιπόν ένα άλλο κόλπο εσύ τώρα. Θα το ψήσουμε και θα το βάλουμε στο σακουλάκι και μετά θα το χτυπήσουμε λίγο, Ελένη, με ένα σκληρό αντικείμενο. Λοιπόν, το τρίβουμε. Ωραία. Το χτυπάμε λίγο μετά. Το κάνουμε έτσι, ε? Ναι, 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 ναι. Λίγο ελαφρά. 4-5 φορές. Έτσι, ακριβώς. Ωραία. Το ρίχνουμε στα στερεά υλικά. Και ανακατεύουμε καλά με ένα κουτάλι. Να τα αιθέρια. Έχουν ναι, μείνει εδώ. Ναι. Λοιπόν, παίρνουμε τη σπάτουλα και εγώ θα ρίχνω λίγη μαρέγκα και εσύ θα μου ρίχνεις τα στερεά υλικά. Αχ, αυτό ποσότητες. Λίγο-λίγο. Έτσι. Ξανά. Τώρα βάλει μου μαρέγκα. Τώρα ξηρά τροφή. Ξηρά τροφή. Μπράβο, Ελένη. Ωραία. Εντάξει,
τελειώσαμε. Εδώ δεν θέλει και πολύ ζάλισμα, γιατί θα πέσει μετά η μαρέγκα. Η μαρέγκα. Ναι. Βιταμώνουμε τη φόρμα μας πάρα πολύ καλά. Πάλι με υπερβολή. Αυτό η αλήθεια είναι ότι θέλει υπερβολή, διότι ναι, ναι, αυτή η φόρμα έχει σχεδιάκια. Ναι. Και για να μπορέσουμε να το βγάλουμε μετά στην πιατέλα για να το βάλουμε την κρέμα του. Και δεν ξεχνάμε τις γωνίτσες και τα εσωτερικά, γιατί αυτά είναι τα χειρότερα. Τις ξυλότητες που έχει μέσα η φόρμα. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η φόρμα. Ναι. Θα βγει το γλυκό με πολύ ωραίο σχέδιο. Γιατί μας ενδιαφέρει και η εξωτερική, η πρώτη εντύπωση. Ναι, μεν να είναι νόστιμο, να έχει γεύση, αλλά θα πρέπει να είναι και πολύ όμορφο. Έτοιμη. Με τη σπάτουλα τώρα, το αδειάζουμε όλο μέσα. Γύρω-γύρω τη φόρμα. Έτσι, ευχαριστώ. Έλα πιο γρήγορα. Και τώρα, Ελένη, είναι κάτω, επειδή μπορεί να έχουν μείνει λίγα καρύδια. Πάλι τη φόρμα γύρω-γύρω, έλα. Για δώσ' μου τώρα λίγο, να μην αφήσουμε καθόλου. Κάτι να στο κρατήσω εγώ. Ναι. Αυτή η κίνηση, Ελένη, δεν σου παραπέμπει πουθενά, δεν σε θυμίζει κάτι? Τη γιαγιά μου, νομίζω ότι κάνω γλυκό με τη γιαγιά μου, μόνο που η γιαγιά μου ήταν τόσο ωραία σαν και σένα. Μόλις το τέλειωνε η μαμά, πηγαίναμε με το δάχτυλο και γλύφαμε γύρω-γύρω. Εγώ ήμουν μίζερη και δεν με ενδιαφέρε αυτό, αλλά με ενδιαφέρουν αυτές οι κινήσεις και τα αρώματα. Αυτό τώρα. Έτσι, δεν έκανε τέτοιο. Μοσχοβολάει Χριστούγεννα. Ναι, Χριστούγεννα. Και εμένα εκεί δεν παραπέμπει αυτό το γλυκό. Κανέλα, γαρίφαλα, πορτοκάλι. Να το ψήσουμε λοιπόν, τώρα. Σε τι φούρνο, πόση ώρα? 175 με 180 βαθμούς, ανάλογα το φούρνο που έχουμε. Εγώ το ψήνω συνήθως στον αέρα. 175 ναι, βαθμούς. Όπως ψήνετε το κέικ σας. Ναι, και ναι, φαίνεται, σε δείχνει μόνο του. Μιλάει μόνο του, ξεχωρίζει από τις άκρες. Θέλει γύρω στα 50 λεπτά αυτό. Λιγότερο. Ναι, 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 ναι. 40 λεπτά, 50. Ωραία. Τέλειο. Το κέικ ψήνεται. Τώρα θέλουμε ένα σιρόπι, το οποίο εμείς δεν θα σας το δείξουμε, το έχουμε έτοιμο. Ναι. Εδώ έχουμε τα υλικά, θα τα δείτε και στη συνταγή γραμμένα. Απλώς θέλω να μας πεις, από την ώρα που κοχλάζει, πόση ώρα το βράζουμε το σιρόπι? Εγώ δεν κοιτάζω ώρα, βλέπω, κάνει κουμπάκια πάνω το σιρόπι. Δηλαδή 8 θέλει λεπτά. 8 λεπτά, ναι. 8, κάνει κουμπάκια, οπότε είναι έτοιμο. Ωραία, 10 λεπτά καλύτερα. Λοιπόν, το έχουμε έτοιμο και θέλουμε το γλυκό να είναι κρύο και το σιρόπι ζεστό όταν θα το σιροπιάσουμε μετά. Ναι. Και τώρα θα κάνουμε την κρέμα που θα βάλουμε από πάνω. Ναι. Mm. Λοιπόν, παίρνουμε το γάλα. Κλείστο, Ελένη, μετά θα το ανοίξουμε. Πρώτα κάνουμε τη μίξη και μετά. Α, γιατί βάζουμε το κορνφλάουρ που θέλουμε να είναι σε κρύο γάλα. Λοιπόν, βάζουμε το κορνφλάουρ μέσα στο γάλα, να κατέβουμε συνεχώς. Τη ζάχαρη. Είναι μια κρέμα πάρα πολύ εύκολη. Και απίστευτη νοστιμιά, έχω να σου πω. Θυμίζει παιδικά χρόνια, παιδική κρέμα. Προσέχουμε να μην ρίξουμε ασπράδια μέσα στην κρέμα, να βάλουμε μόνο τους κρόκους. Λοιπόν, πολλές φορές γύρω-γύρω-γύρω-γύρω, θα σπάσει το αυγό. Ρίχνουμε βανίλια. Τώρα άναψέ του. Δυνατή φωτιά, δυνατή χαμηλή να πάρει. Όχι, χαμηλή για να μην πιάσει κάτω. Ωραία. Το γάλα. Δεν θα αργήσει αυτό να πήξει. Μόλις θα αρχίσει να πάρει δράση, θα δέσει κρέμα. Γιατί έχει το κορνφλάουρ, δεν θέλει πολύ. Εντάξει η φωτιά. Τη σβήνω, έπαιξε. Ναι, ναι, ναι. Η κρέμα μας είναι έτοιμη. Κοίτα τι ωραία. Πολύ ωραία η φύ, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και ρίχνουμε τώρα μία κουταλιά γεμάτη βιτάμ. Λοιπόν, είναι έτοιμη η κρέμα μας. Θα πρέπει τώρα αυτή την κρέμα να την αφήσουμε να κρυώσει λίγο και να την κάνουμε μίξη μετά με χτυπημένη κρέμα γάλακτος. Σαν τη γη. Κοιτάξτε τι ωραία. Ναι. Ελένη, δεν θυμάμαι, ρίξαμε λίγο αλατάκι. Θέλει μια πρεζούλα αλατάκι. Ρίξε μια πρεζούλα, μια μικρή. Εντάξει. Τέλεια έγινε. Τάχτε. Φανταστική. Όνειρο, Η κρέμα έγινε φοβερή για δέστη. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Καταπληκτική. Έχει γίνει σε θερμοκρασία δωματίου τώρα.
Φανταστική. Και εγώ θα σου χτυπήσω τη σαντιγή, διότι δεν έχεις προσωπική γνωριμία με το μηχάνημα. Έτσι, μου. Καθόλου δεν το γνωρίζω αυτό το μηχάνημα. Το οποίο τη χτυπάει σε ένα δεύτερο. Έτοιμη. Πανέτοιμη. Μου ήρθε στη μούρη μόνο, περίμενε. Α, τι είδες, σε ένα δευτερόλεπτο στη χτυπάει. Ναι. Καταπληκτική κρέμα. Είδες. Ναι. Και πρέπει να χρησιμοποιούμε κρέμα ζωικής προέλευσης, όχι φυτικής, γιατί γίνεται πολύ σκληρή μετά μόλις παγώνει στο ψυγείο. Και με όλα τις τα λιπαρά, φαντάζομαι. Οπωσδήποτε. Είδες που το, ο κρόκος δεν φαίνεται καθόλου στην κρέμα. Καθόλου, βέβαια. Λοιπόν. Εδώ τώρα έχουμε έτοιμο εμείς το γλυκό που το κρυώσαμε και το σιροπιάσαμε. Είναι έτοιμο, ναι. Ναι. Το σιροπιάζουμε δηλαδή μέσα στη φόρμα. Κάνουμε τρυπούλες για να μπει μέσα το σιρόπι, κρύο το γλυκό, ζεστό το σιρόπι, το πίνει. Περιμένουμε κάποιο χρόνο για να τραβήξει το σιρόπι και όσο σιρόπι δεν θέλει η μελαχρινή το αποβάλει. Ναι. Θα το βρούμε στη φόρμα μετά. Παίρνει όσο θέλει αυτή. Ωραία. Οπότε ξεφορμάρω τώρα. Ξεφορμάρουμε στην πιατέλα. Έπεσε. Έπεσε. Τέλεια. Τέλεια είναι. Ότι έχω βρει αυτή τη συνταγή, έχω συγκλονιστεί τώρα. Να είναι το απόλυτο υπερθέαμα αυτό τώρα. Είναι τέλεια. Και γεμίζουμε την τρυπούλα, αυτό είναι το μυστικό. Και η υπόλοιπη κρέμα που μένει, τη βάζουμε στο πιάτο. Στα κουπάκια και σερβίρουμε δίπλα. Λοιπόν, θα βάλουμε λίγη κρεμούλα ακόμα δίπλα. Έπρεπε λίγο να την αφήσουμε να κρυώσει την κρέμα, αλλά εμείς τώρα εδώ, για να σταματήσει πιο μεγάλη ποσότητα πάνω. Λοιπόν. Αλλά. Το απόλυτο τελείωμα είναι τώρα, παιδιά. Τώρα, αυτό του δίνει μια γεύση. Κανέλα. Ρίχνουμε ένα ωραιότατο κύμα κανέλας πάνω. Βάλε στο γλυκό. Βάλε μπόλικο, μπράβο αυτό. Ναι. Ελένη, πώς μυρίζει. Είμαι έτοιμη να λιποθυμίσω. Ξέρεις, λοιπόν, κρατιέμαι. Και βάζουμε και τα καρυδάκια μας. Όποιος θέλει, αλλά όχι, τα στιγμή θέλει. Που τα έχουμε μέσα στο και γλυκό. Και μάλιστα είναι πολύ ωραία και πολύ ψηλοτριμμένα να τα βάλεις. Ναι, είναι πιο όμορφα ψηλοτριμμένα. Λοιπόν, και καλή μας όρεξη. Καλή μας όρεξη. Για τη συνταγή κοφτή καρδιτσιώτικη θα χρειαστείτε 9 αυγά, 9 κουταλιές της σούπας ζάχαρη, 9 κουταλιές της σούπας καρύδι, 9 κουταλιές της σούπας φρυγανιά τριμμένη ή παξιμάδι, 2 κουταλιές της σούπας ψηλώσει μυγδάλι, 4 κουταλάκια του γλυκού baking powder, 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα, μισό κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο σκόνη, μαργαρίνη, ξύσμα από ένα πορτοκάλι και 2 βανίλιες. Για το σιρόπι θα χρειαστείτε 3 φλιτζάνια νερό, 2,5 φλιτζάνια ζάχαρη, 1 ξύλο κανέλας, φλούδα από μισό πορτοκάλι, 1 φέτα λεμόνι και 1 βανίλια. Για την κρέμα θα χρειαστείτε 1 φλιτζάνι corn flour, 1 φλιτζάνι ζάχαρη, 2 κρόκους αυγών, 2 βανίλιες, 3 ποτήρια φρέσκο γάλα, 2 φλιτζάνια κρέμα γάλακτος, 2 με 3 κουταλιές της σούπας μαργαρίνη και 1 τέταρτο από ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Όχι, κανέλα! Αυτό θέλω εγώ. Έλα, πες μου. Ομαδίστικη κρέμα, ε! Αυτό δεν το αγγίζει κανένας, έτσι. Όπως είναι, το παίρνω σπίτι. Πω, έχασα το φως μου πραγματικά, δηλαδή δεν μπορώ να σας περιγράψω αυτή την κρέμα. Είναι σαν παιδική τροφή, αλλά έχει και τη ξινούλα της αντιγή μέσα και είναι... Πολύ δεν ξέρω, χάνεις το φως πραγματικά. Και η κανέλα βέβαια, του κάνει και κάτι από ριζόγαλο. Έχει μια βάση και από ριζόγαλο.
Και επειδή δεν μας έφτασε αυτό το γλυκό, θέλουμε και μία γλυκοθεραπεία. Ναι, θα κάνουμε ένα γλυκάκι. Ολοκληρωμένη. Και τέλος, καλό, όλα καλά, σοκολατόπιτα. Σοκολατόπιτα, ναι. Θα πω λίγο για τη σοκολατόπιτα. Επειδή είναι μεγάλη ποσότητα, είναι ταψί της κουζίνας, την έφτιαχνα πάντα στα γενέθλια των παιδιών. Σαν τούρτα. Σαν τούρτα, ναι, ακριβώς. Και τη σερβίραμε στα γενέθλια. Αυτό τώρα είναι παραδοσιακό, είναι της δικής σου παράδοσης. Όχι, δεν είναι παραδοσιακό. Απλά το βρήκα από τη μαμά μου αυτό το γλυκό, το έφτιαχνε. Όμως η κρέμα που βάζουμε πάνω είναι πάρα πολύ παλιά συνταγή. Ναι. Τώρα πώς και τι δεν ξέρω, και εγώ από πού προέκυψε. Η οποία είναι πάρα πολύ παράξενη. Θα δείτε, ναι, κάτι που θα σας εκπλήξει. Και πολύ νόστιμη. Φοβερή. Ναι. Λοιπόν. Το μέσα, η κανονική σοκολατόπιτα είναι πανεύκολη. Είναι μια πολύ εύκολη σοκολατόπιτα με κακάο. Ναι. Λοιπόν, παίρνουμε ένα μπολ, παίρνουμε τα αυγά μας και τα ρίχνουμε ολόκληρα. Είναι το γλυκό, αυτό γίνεται σε πολύ γρήγορο χρόνο. Ρίχνουμε τα αυγά, δεν κάνουμε χωριστά μαρέγκα κρόκους. Πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ εύκολο και γίνεται πολύ νόστιμο, πολύ καλό γλυκό. Ρίχνουμε τη ζάχαρη και χτυπάμε, ώσπου να αποκτήσει μια μορφή, να ασπρίσουμε, χρώμα άσπρο, ναι. Λοιπόν, χτυπάμε. Τι? Θέλει 2-3 λεπτά χτύπημα. Λοιπόν, έχει ασπρίσει τώρα. Mm-hmm. Το βλέπουμε ότι έχει ασπρίσει. Και τώρα κάνουμε το εξής πανεύκολο πράγμα. Βάζω. Ρίχνουμε τη γιαούρτι. Προσπαθούμε το γιαούρτι μας να είναι με όλα του τα λιπαρά. Μα τώρα θα κάνουμε δίαιτα στο γιαούρτι. Λοιπόν. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά να πάει το γιαούρτι παντού. Και μετά κοσκινίζουμε τα υλικά, τα υπόλοιπα στερεά υλικά. Αλεύρι. Το αλεύρι μας. Ωραία το κουσκίνισμα, γεμίζουμε λίγο τον τόπο, αλλά δεν πειράζει. Να, πρόβιο γιαούρτι έβαλε. Ναι, πρόβιο, είπαμε, με όλα τα λιπαρά. Λοιπόν, ρίχνουμε και το κακάο μας. Βλέπεις, Ελένη, πόσο εύκολο είναι αυτό το γλυκό. Ναι. Και μια γυναίκα που δεν ασχολείται καθόλου με τη ζαχαροπλαστική, αυτό όπως το γλυκό... εγώ, θα το κάνω δηλαδή. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Λοιπόν, έτοιμο και το κακάο, απαραίτητη προϋπόθεση να τα κοσκινήσουμε τα υλικά. Λοιπόν, να σου ρίξω και το μπέκι. Λοιπόν, ανακατεύουμε τώρα πολύ καλά. Κάνουμε έτσι 2-3 κύκλους για να μην μας ξεφύγει. Και μας έρθει, ναι. Μάσκα προσώπου. Μάσκα προσώπου, κακάο με αλεύρι. Είναι καφέ η καρδιά μας, ας μην γίνουμε κι εμείς καφέ. Βάζουμε και το ξύσμα, βάζουμε και το ξύσμα πορτοκαλιού. Τι ωραίο το καφέ με το πορτοκαλί. Ναι, και ταιριάζει πάρα πολύ η σοκολάτα με το πορτοκάλι. Αυτό είναι πάρα γνωστό, πολύ. Δεν το λέω εγώ. Mm. Είναι πάρα πολύ γνωστό. Το λένε όλοι οι λαοί. Έτσι. Που τρώνε σοκολάτα. Ναι, ρίχνουμε και το κονιάκ. Για το κονιάκ πάει στη σοκολάτα, ναι, επίσης. Και αν κάποια κυρία δεν θέλει, δεν έχει στο σπίτι κονιάκ και έχει ένα σπιτικό λικέρ, είναι εξίσου καταπληκτικό, μπορούμε να το ρίξουμε στη σοκολατόπιτα. Ναι. Ή μπορούμε να βάλουμε και ρούμι. Και ρούμι, τέλεια. Πάει πολύ με τη σοκολάτα. Ναι. Λοιπόν, το γλυκάκι μας είναι έτοιμο. Πολύ χαίρομαι. Βιταμώνουμε πάλι πάρα πολύ καλά ένα ταψί. Δια τις γνωστές μεθόδου του κουταλιού. Του κουταλιού, ναι. Πολύ καλά το θες, ε. Πολύ καλά, είπαμε, πάντα στην υπερβολή. Και δεν συγκινείσαι που έχω αντικολλητικό ταψί. Και όχι, θα... καθόλου, καθόλου, δεν έχω εμπιστοσύνη. Τέλειο μπορεί να είναι το ταψί. Αλλά, δεν το πιστεύω. Ναι, για σιγουριά, γιατί είναι κρίμα τόσο σκόπος. Βέβαια, μπορούσαμε να λιώσουμε το βιτάμ και να το κάνουμε με το πινέλο. Ναι.
πιο πλούσιο. Αφού μου είπες ότι το θες... Υπερβολή, έκανες με το κουτάλι. Μου ζήτησες υπερβολή και την έκανα. Έλα, έτοιμη. Λοιπόν, τώρα το αδειάζουμε. Να. Ναι, ναι. Για δώσ' μου, Ελένη, το αδειάζω. Ρίχνε εσύ και εγώ θα κάνω με το... Βάλε κάτω. Έτσι. Το βλέπουμε ότι είναι σφιχτό το μείγμα, έτσι όμως πρέπει να είναι. Εντάξει. Και το απλώνουμε ομοιόμορφο, φαντάζομαι. Ναι. Και αν κάποια κυρία της γίνει λίγο πιο σφιχτό... Πες και κανένας κύριος, παιδί μου. Και κανένας κύριος. Θα το κάνει ο κύριος. Γίνει πιο σφιχτό, ναι. Βάζουμε λίγο γάλα ή στίβουμε λίγο πορτοκάλι από αυτό που ξύσαμε και το κάνουμε πάνω για να πάει παντού. Αλλά εμάς εδώ όχι, έχει γίνει τώρα το ανάλογο. Ωραία. Κάνουμε αυτή την κίνηση για να πάει παντού και το ψήνουμε και αυτό στη γνωστή θερμοκρασία που ψήνουμε τα γλυκά. 175-180 βαθμούς αέρα. Θα το γλύψεις όσο θέλετε. Όχι. Πόση ώρα? Περίπου μισή ώρα. Α, τόσο λίγο. Αυτό θέλει λιγότερο, ναι. Λοιπόν, εδώ έχουμε την έτοιμη σοκολατόπιτα και έχουμε και σιρόπι. Πρέπει να τη σιροπιάσουμε πρώτα. Ναι. Λοιπόν, την σιροπιάζεις κρύα, ζεστή. Την αφήνουμε λίγο κρυώνει και το σιρόπι ζεστό. Όχι πολύ καυτό, ζεστό. Ναι. Και θα την αφήσουμε λίγο να φουσκώσει και να κρυώσει. Την αφήνουμε να κρυώσει για να βάλουμε πάνω την κρέμα που έχουμε την έκπληξη. Την οποία κρέμα έκπληξη και θα κάνουμε αυτή αμέσως. Λοιπόν, παίρνουμε τη χύτρα ταχύτητας. Αν δεν έχουμε χύτρα ταχύτητας, τι κάνουμε, τη βάζουμε. Μια απλή κατσαρόλα. Απλά τη βράζουμε περισσότερο χρόνο. Ναι. Λοιπόν, μέσα τώρα σε αυτή τη χύτρα ταχύτητας, τι έχουμε. Αυτό. Ένα ζαχαρούχο γάλα. Το οποίο δεν βγάλαμε την ετικέτα για να μην δείτε τη μάρκα είναι. Πρέπει να τη βγάλουμε την ετικέτα. Τη βγάζουμε και το βάζουμε μέσα. Τώρα, θα μου πείτε, βάζουμε όλη τη χύτρα ταχύτητας για ένα κουτί. Εφόσον το κάνουμε, μπορούμε να βάλουμε όσα κουτάκια χωράνε και να κρατήσουμε τη σως που θα δημιουργηθεί στο ψυγείο. Όπως είναι το κουτί ολόκληρο. Χωρίς να το ανοίξουμε. Χωρίς να και το ανοίξουμε. Θα το έχουμε για την επόμενη φορά που θα κάνουμε ένα γλυκό. Τι γίνεται τώρα αυτό? Βάζουμε μέσα το ζαχαρούχο με νερό και το βράζουμε για 2,5 ώρες. Για 2,5 ώρες. Στη χύτρα ταχύτητα. Στη χύτρα ταχύτητα. Τι μου λες. Γίνεται δηλαδή καραμέλα. Όσο πιο πολύ το αφήνεις, τόσο πιο πολύ. Βάζουμε πολύ νερό, όσο χωράει η χύτρα, γιατί η χύτρα όχι, έχει ένα όριο. Να καλύπτει το ύψος του κουτιού. Να καλύπτει το ύψος του κουτιού. Ναι. Και το βράζουμε 2,5 ώρες. Αν το κάνουμε στην κατσαρόλα, δηλαδή 5. Πιο πολύ. Όχι, πώς? 5, 3-3,5 ώρες. Ναι. Και τι γίνεται? Αυτό τώρα συμπυκνώνεται μέσα και γίνεται η πιο συγκλονιστική σάλτσα. Καραμέλα γάλακτος. Καραμέλα γάλακτος. Παλιές σάλτσα, καραμέλες. Ναι. Είναι καραμέλα γάλακτος, κανονικά. Η οποία μπαίνει πάνω από άπειρα γλυκά. Μόνη της είναι πολύ γλυκιά. Ναι. Θέλει να την κάνεις μια αρέωση με βούτυρο, με βιτάμ. Με κρέμα πατισερή είναι πάρα πολύ ωραία. Βέβαια. Ναι. Λοιπόν, και έχουμε έτοιμη σπιτική καραμέλα βουτύρου. Έτσι. Λοιπόν. Τη κλείνουμε. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Και τώρα θα την περιμένουμε. Εμείς όμως έχουμε κάνει έτοιμη. Έτσι. Αυτή εδώ είναι έτοιμη. Ναι. Δεν την ανοίγουμε πριν κρυώσει τελείως, γιατί υπάρχει περίπτωση να κραγεί. Λοιπόν, και αν βιάζεται κάποιος, μόλις τη βγάζουμε από την κατσαρόλα, την αφήνουμε 5-10 λεπτά και τη βάζουμε κάτω από τη βρύση με κρύο νερό και πέφτει. Όταν τη βράζουμε, το καπάκι φουσκώνει προς τα πάνω. Ναι. Τη βάζουμε κάτω από τη βρύση με κρύο νερό και ξαναπέφτει το καπάκι. Λοιπόν, ανοίγουμε. Για να το δούμε πολύ. Αχ, απίστευτο, είναι πραγματικά καραμέλα γάλακτος. Είναι καραμέλα γάλακτος. Έτσι, λοιπόν. Τη βάζουμε σε ένα μπολ. Και όταν έχουμε τα κουτιά στο ψυγείο και θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε, θα τη βάλουμε πάλι λίγο να ζεσταθεί. Για να μπορέσουμε να την χτυπήσουμε κρέμα με το υπόλοιπο υλικό που θα βάλουμε. Ρίχνουμε τη μαργαρίνη μέσα στο γάλα που έχουμε κάνει καραμέλα.
το χτυπήσουμε με το μίξερ να γίνει κρέμα. Λοιπόν, τόσο απλά. Το χτυπάμε με το μίξερ, χωρίς να προσθέσουμε τίποτα άλλο μέσα. Λοιπόν, είναι έτοιμη. Θέλει λίγο χτύπημα για να φρατέψει το η μαργαρίνη. Λοιπόν. Και πάμε να τη βάλουμε. Ναι, αυτό. Θέλει. Λοιπόν, τη βάζουμε παντού. Άπλως έτοιμη με το κουτάλι να πάει παντού. Και έχει και ωραίο χρώμα, ε. Παράξενο. Ναι. Και οι γεύσεις ταιριάζουν πάρα πολύ. Για τη συνταγή σιροπιαστή σοκολατόπιτα με κρέμα καραμέλας θα χρειαστείτε 400 γραμμάρια γιαούρτι πρόβιο, 3 φλιτζάνια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, 3 φλιτζάνια ζάχαρη, 1 φλιτζάνι κακάο, 4 αυγά, 1 φακελάκι baking powder, 3 κουταλιές της σούπας κονιάκ, ξύσμα από 1 πορτοκάλι, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι και κακάο για πασπάλισμα. Για το σιρόπι θα χρειαστείτε 3 φλιτζάνια νερό, 3 φλιτζάνια ζάχαρη, φλούδα από το 1 τέταρτο του πορτοκαλιού, φλούδα από το 1 τέταρτο του λεμονιού, 2 βανίλιες και 3 κουταλιές της σούπας κονιάκ. Για την κρέμα καραμέλες θα χρειαστείτε 1 κουτί γάλα ζαχαρούχο, 125 γραμμάρια μαργαρίνη και σιρόπι σοκολάτας για τη διακόσμηση. Λοιπόν, αυτή είναι η τούρτα. Ναι, όντως αυτή είναι η σοκολατόπιτα. Και σου κάνει και μία αίσθηση ότι έχει μόκα μέσα. Έτσι. Ναι. Αλλά είναι καραμέλα, είναι σοκολάτα καραμέλα. Καλά, δεν έχω λόγια, τώρα τι να πω. Για δοκίμαστε. Και είχα επίσης ξεχάσει τη φοβερή λεπτομέρεια ότι είναι σιροπιαστή αυτή, άρα κολλασμένη από και μέσα. Και τα δύο, και το πάνω. Δεν έχω φάει ρότερη σοκολατόπιτα για να μην πλατιάζω. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Υπέροχο και ακόμη πιο υπέροχο αυτό εδώ που έφερες όλο τον ντεκόρ με το τρένο ήρθε και αυτό. Ναι, Ελένη μου, για να σε πραγματικά... Το τονίζω να σε μεταφέρω πραγματικά στην Καρδίτσα, όχι μόνο να λέω. Έφερε τα ποτηράκια της στο λικέρ βύσσινο. Έλα, να πιούμε στην υγειά σου. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε το τρατάρισμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασα καταπληκτικά μαζί σας. Να είστε καλά, ό,τι επιθυμείτε. Πολύ νόστιμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπημένη Τασούλα. Να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε που ήρθες. Γεια σου. Μέχρι την επόμενη φορά που θα σε ξαναφέρουμε, για να μας κάνεις πίτες. Ε, βέβαια. Θα κάνουμε πίτες. Πίτες και τραχανά. Και τραχανά. Οκ. Σας αφήνουμε και εμείς θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο. Γεια σας. Γεια σας. Δείτε αύριο στο Σεφ στον Αέρα συνταγής με κουνέλι από τον Σεφ Γιώργο Ηλιού. Κουνέλι με σος μουστάρδας. Τέλειο Γιώργο μου, και στα χέρια σου. Τέλειο. Και μια εύκολη τερίνα κουνελιού με πολλά αρώματα. Κατευθείαν από την πλάκα κοπής. Δες, αυτά είναι τα πιο νόστιμα. Αυτά είναι τα καλύτερα. Η ηθοποιός Ελένη Καστάνη φτιάχνει ρεβιθάδα σύφνου. Μια απλή και πολύ θρεπτική συνταγή. Και ωραίο που χύλωσε. Έλειωσα ένα κύβο σε ελαιόλαδο και πέρασα το κρέας για να κλειδώσει όλη τη γεύση. Απολαυστικό. Πολλά άλλαξαν με τα χρόνια. Όχι όμως ο τρόπος που χρησιμοποιώ τον κύβο. Κύβοι βοδινού της Knorr. Δοκιμάστε τους. Τώρα και με 25% λιγότερο αλάτι.